Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο και θα το διαχειριστεί πλέον το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Πάμε στο νησί της Σαμοθράκης, μιας και μείωση της τουριστικής κίνησης παρατηρείται η Σαμοθράκη μέχρι στιγμής, σύμφωνα τουλάχιστον με τον Δήμαρχο του νησιού Γιώργο Χανό, ο οποίος και κάνει λόγο για μεγάλη πτώση της τουριστικής κίνησης, τονίζοντας πως υπάρχουν αρκετά προβλήματα, κυρίως με το θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης, με αποτέλεσμα οι τουρίστες να μην επισκέπτονται το νησί. Ο κ. Χανός επεσήμανε ότι το 2012 ο Δήμος μαζί με τους επαγγελματίες θα δημιουργήσει νέα ελκυστικά τουριστικά πακέτα με στόχο να αυξήσουν την επισκεψιμότητα στο νησί. Δραματικά μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στη Σαμοθράκη μέχρι αυτή τη στιγμή, καθώς η οικονομική κρίση και το αυξημένο κόστος στα εισιτήρια έκαναν τους τουρίστες διστακτικούς έως αρνητικούς στο να επιλέξουν για προορισμό τους το νησί των Καβύρων, όπως δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Γιώργος Χανός. Όπως επεσήμανε, η κίνηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι αρκετά μειωμένη, καθώς το νησί αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, όπως είναι το θέμα της συγκοινωνίας, το οποίο είναι και βασικό για την τουριστική ανάπτυξη. Δεν είναι στο βαθμό που χρειάζεται. Είμαστε τώρα στη τέλεια Ιουλίου και τον Αύγουστο. Θα περιμένουμε μια εβδομάδα ακόμα για να μπορούμε να έχουμε, ας το πούμε, αισθητή διαφορά από πέρσι, από προπέρσι. Για την ώρα δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δυστυχώς, και δεν θέλω να πω τους λόγους, αλλά λογικά το νησί με την... ότι είναι γνωστό πλέον, ότι δεν είναι προορισμός άγνωστος, ότι έχουν αναδειχθεί τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Υπάρχουν αδυναμίες περισσότερο στην περιοχή εδώ, οι οποίες μπορώ να τις χαρακτηρίσω είναι η έλλειψη γενικότερης, ας το πούμε, δυνατότητας καλής διακίνησης του κόσμου από όλα τα μέρη της Ελλάδας, νομίζω και από τον κόσμο. Αυτό είναι το βασικό σήμερα στοιχείο. Οι επαγγελματίες Σαμοθράκης, σύμφωνα με τον κύριο Χανό, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να καταφέρουν το επόμενο διάστημα να προσελκύσουν τουρίστες. Ενώ επεσήμανε ότι για το 2012 θα υπάρχει ένα διαφορετικό τουριστικό πακέτο, το οποίο θα συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της τουριστικής κίνησης. Γίνονται οι προσπάθειες, αλλά πρέπει και πιστεύω ότι ξεκινήσαμε αρκετά καλά. Δεν προλάβαμε φέτος, είναι η αλήθεια. Πιστεύω του χρόνου θα είναι πιο συγκροτημένο όλο αυτό και το πακέτο, ας το πούμε, υπηρεσιών που χρειάζεται και πρέπει να έχει Σαμοθράκη και τέτοια προβλήματα τα οποία πιστεύω ότι σιγά σιγά, εφόσον έχει αναδειχθεί το θέμα, θα πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε. Και το λέω όταν όλοι μαζί, εννοώ όλοι μαζί, και αυτό να γίνει κατανοητό από όλες τις πλευρές.